Διευκρινήσεις για το νέο μοντέλο λειτουργίας στην εστίαση και την ψυχαγωγία ζητούν οι επιχειρηματίες των κλάδων. Τα ζητήματα που τους απασχολούν είναι ο έλεγχος των πιστοποιητικών και η ασφάλεια του προσωπικού. Κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με το νέο μοντέλο που θα ισχύσει από τις 15 Ιουλίου θέτουν οι επιχειρηματίες της εστίασης και της ψυχαγωγίας στον Αντένα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι? Θα γίνονται δεκτά τα self-test? Δεν έχει ξεκαθαριστεί γιατί, ενώ μπορεί κάποιος να πηγαίνει στη δουλειά του με self-test, εμείς δεν θα μπορούμε να δεχόμαστε σε αυτούς τους χώρους self-test. Τι θα γίνεται με τους ανήλικους που δεν έχουν εμβολιαστεί? Πώς θα γίνεται ο έλεγχος? Ποιος θα είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός? Ας υποθέσουμε ότι έρχεται εδώ και μου δίνει iPad ή κινητό και μου δείχνει έναν εμβολιασμό. Είναι ο δικός του, θα ζητώ και ταυτότητα? Επιπλέον, όποιο μοντέλο και αν επιλέξουν, λένε οι επιχειρηματίες, θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό για τον έλεγχο των πιστοποιητικών. Αν πάλι επιλέξουν το μεικτό μοντέλο, η πληρότητα θα είναι μικρότερη. Άρα, τονίζουν, θα αναγκαστούν να απολύσουν προσωπικό. Εκεί που δουλεύαν 10 άτομα, θα αναγκαστούν να δουλεύουν 4. Τι γίνεται πρώτον με τους υπόλοιπους εργαζομένους? Και αν μας λένε μια παρέα 10 ατόμων έχει 8 εμβολιασμένους και 2 που δεν είναι και το μαγαζί είναι αποκλειστικά για όσους έχουν ανοσία, τι θα γίνει? Η διαδικασία θα είναι απλή, τονίζουν από την κυβέρνηση. Ο πελάτης θα περνάει στην είσοδο του καταστήματος το barcode που θα έχει στο κινητό του, είτε από τα πιστοποιητικά είτε από το αρνητικό τεστ. Ο καταστηματάρχης θα βλέπει μια πράσινη ένδειξη που θα πιστοποιεί τη γνησιότητα του πιστοποιητικού, χωρίς να βλέπει άλλα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Το χειμώνα δεν θα υπάρχουν λεφτά για ενισχύσεις, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ζητά από τους καταστηματάρχες να τηρήσουν τα μέτρα. Θέλετε, αγαπητέ, το χειμώνα σας να κλείσουμε και τώρα πια δεν υπάρχουν και λεφτά να χρεοκοπήσετε? Αυτό ακούγεται λίγο κάπως, γιατί εμείς έχουμε πονέσει πολύ με όλη αυτή, ο κλάδος όλος έχει πονέσει, όχι εμείς, σαφώς, και είναι κρίμα να γίνει αυτό. Οι επιχειρηματίες ζητούν τις επόμενες 15 ημέρες, έως ότου δηλαδή αρχίσει η εφαρμογή του νέου μοντέλου, να έχουν τις απαντήσεις.